δύσκολα θα συνεχίσουν στην ΑΕΚ και μετά το τέλο της σεζόν οι Μάρκο Λιβάγη και η Νέλσον Ολιβέρα. Όλε οι ενδείξεις τόσο από την πλευρά της Ένωσης όσο και αυτήν τον ποδοσφαιριστό δείχνουν διαζύγιο όπως αναφέρει η ώρα του σπορτ. Σε ό,τι αφορά την ΑΕΚ, δεν έχει φανεί ξεκάθαρη αλλαγή στάση ω προ την ανανέωση των δύο συμβολέων, ενώ ότι ξεκάθαρη απάντηση έχει δοθεί από τον Κροάτι και τον Πορτογάλο. Παρά τα το κλίμα και ο τρόπο που βλέπουν οι δύο πλευρέ την προοπτική τη συνεργασία του έχει αλλάξει. Η ΑΕΚ δεν μοιάζει πλέον ζεστή στην προοπτική να κρατήσει Λιβάγια και Ολιβέρα, ενώ και εκείνοι δεν φαίνονται να σκέφτονται πια με θέρμη το μέλλον του στο δικέφαλο. Όπω προκύπτει από το ρεπορτάζ, δεν θα πρέπει να αποκλείουμε τίποτα, ειδικά με το Λιβάγια, αλλά θα είναι πλέον μεγάλη έκπληξη ανανέωσή του αναφορικά με τον Κροάτη, στο λογαριασμό του MLS Transfer, στο Twitter ανέβηκε μήνυμα σύμφωνα με το οποίο για τον Μάρκο Λιβάγια ενδιαφέρεται ομάδα που αγωνίζεται στο Αμερικάνικο Πρωτάθλημα, με την υπογράμμιση πω θα πρέπει άμεσα να καταθέσει πρόταση. Συγκεκριμένα έχει γραφτεί το εξή μήνυμα για τον Κροάτη επιθετικό τη ΑΕΚ, Ομάδα το MLS σκέφτεται την απόκτηση του Μάρκου Λιβά για τη ΣΑΕΚ αλλά πρέπει να κάνει πρόταση άμεσα όπως και Τραμψε Σπορτ, Μπαξασεχήρ που έχουν συνδεθεί μαζί του στις περασμένες εβδομάδες. Ρεν Σεντετιέν Αλγουάντα ενδιαφέρθηκαν το καλοκαίρι. Συνεχίζοντας το μέτωπο των ανανεώσεων ο Χρήστος Αλμπάνης παραμένει στην ΑΕΚ. Οι δύο πλευρέ βρισκόταν μια ανάσα από τη συμφωνία. Ο 26χρονο Εξτρέμ υπέγραψε τελικά νέο συμβόλαιο χθε συνεργασία ω το 2024. Είμαι χαρούμενο και απόλυτα ικανοποιημένο που θα συνεχίσω την καριέρα μου σε μια τόσο μεγάλη ομάδα όπω είναι η ΑΕΚ. Θέλω να ευχαριστήσω του πάντε στο κλαμπ για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Κάτι που σε κάθε περίπτωση, εκτό το ότι αποτελεί μεγάλη τιμή για εμένα, μεγαλώνει και τι ευθύνε μου. Από πλευρά μου, αυτό που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι θα καταβάλω ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια ώστε να συμβάλλω όσο περισσότερο μπορώ στην επίτευξη των στόχων τη ΑΕΚ δεν είναι η στιγμή για πολλά λόγια. Αυτό που χρειάζεται είναι όλοι μαζί να δουλέψουμε για να δούμε αυτή την ομάδα εκεί που πραγματικά τη αξίζει. Ταυτόχρονα χαμόγελα για τον Λιβάη Γκαρσία επικρατούν στα σπάτα μετά τη μαγνητική που έκανε χθε το απόγευμα. Τα αποτελέσματα δεν έδειξαν κάτι το ανησυχητικό. Βέβαια, το πιθανότερο είναι ο παίκτη να ακολουθήσει το ατομικό πρόγραμμα φόρτιση τη προπονή τη Παρασκευή και του Σαββάτου και θα εκτιμηθεί εκ νέου, εάν μπορεί να υπολογίζεται για το Μάτσπε τη Λαμία τη Δευτέρα.